Η αλήθεια είναι ότι στα προηγούμενα αποτελέσματα που είχα παρουσιάσει τον Ιανουάριο ήταν λίγο καλύτερη η κατάσταση. Τώρα στα αποτελέσματα που είχαμε για το 2015 ήταν μικρή η επιτυχία των ελληνικών προτάσεων. Πιστεύω ότι όμως ότι πλέον και οι ελληνικοί φορείς, είτε είναι εταιρείες, είτε είναι ερευνητικά κέντρα, είτε είναι πανεπιστήμια, έχουν καταλάβει λίγο, έχουν μπει λίγο στο πνεύμα του πώς πρέπει να γραφτεί μια πρόταση, ότι πρέπει να δώσω πολύ μεγάλη σημασία πέρα από την ιδέα, πρέπει να δώσω πολύ μεγάλη σημασία και στο impact που λέμε, δηλαδή στο πώς αυτή την ιδέα θα την επικοινωνήσω, πώς τα αποτελέσματά της αυτά θα βοηθήσουν στην όλη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προς την κατεύθυνση της οικονόμησης ενέργειας, μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και εισαγωγή των ανανεώσιμων καυσίμων. Και πλέον θα θέλω να είμαι αισιόδοξος για το 2016-2017 ότι θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Είδα ότι στα βιοκαύσιμα έχουμε κάνει μια καλή, έχουμε καλή συμμετοχή και ίσως σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας γενικότερα. Εκεί είδα ότι υπάρχει πολύ ενδιαφέρον. Σε κάποια άλλα πιο βασισμένα πιο πολύ στη βιομηχανία, ακριβώς ίσως λόγω του γεγονότος ότι η βιομηχανία στην Ελλάδα δεν είναι τόσο αναπτυγμένη όπως σε άλλες χώρες, εκεί έχουμε ένα μικρό μειονέκτημα. Εκεί ίσως θα πρέπει οι ελληνικοί φορείς να δείχνουν να συμβάλλουν σε βιομηχανίες του εξωτερικού, να φέρνουν μία γνώση, μία τεχνογνωσία και στην Ελλάδα, η οποία θα μας είναι απαραίτητη. Κοιτάξτε, από τη μία δεν έχουμε τόσο αναπτυγμένη βιομηχανία, από την άλλη όμως υπάρχει βιομηχανία, η οποία έχει ανάγκη και από εξοικονόμηση ενέργεια και από χρήση εναλλακτικών καυσίμων. Άρα έχει πολύ νόημα και η ελληνική βιομηχανία να μπει μαζί σε προπόζαλ με την ξένη βιομηχανία και οι ελληνικοί ερευνητικοί φορείς να μπουν μαζί και να αντλήσουν έτσι κάποια πληροφορία, κάποια τεχνογνωσία που υπάρχει ήδη στο εξωτερικό. Οι ελληνικές ιδέες, ελληνική ανταγωνιστικότητα υπάρχει σε καινοτόμες ιδέες οι οποίες έχουν αναπτυχθεί είτε μέσα από τα πανεπιστήμια, είτε μέσα από τα ερευνητικά κέντρα, είτε μέσα από τα ερευνητικά τμήματα εταιριών. Το θέμα είναι αυτές οι καινοτόμες ιδέες και αυτή η ανταγωνιστικότητα που έχουμε να γίνει γνωστή σε ευρωπαϊκά κονσόρτια, αυτό πρέπει να γίνει, για να μπορέσουν να κατατεθούν δυνατές προτάσεις, οι οποίες και να μπορούν να χρηματοδοτηθούν. Άρα ναι, έχουμε καινοτόμες ιδέες, χρειαζόμαστε όμως αυτές τις καινοτόμες ιδέες να μην τις κρατήσουμε στον ελληνικό χώρο, να τις κοινοποιήσουμε στο ευρωπαϊκό χώρο, στις ευρωπαϊκές εταιρείες που θα μπορούσαν να το εκμεταλλευτούν, να υπάρχει μια σύμπνοια των ελληνικών εταιρείων ή της ελληνικής βιομηχανίας με την ευρωπαϊκή ή τέλος πάντων την εκτός Ελλάδας βιομηχανία και ίσως να παίζει και κάποιο ρόλο και το γεγονός ότι θα έπρεπε να έχουμε και μια ελληνική χρηματοδότηση η οποία να οθεί τέτοιες καινοτόμες ιδέες και τέτοια επιχειρηματικότητα που υπάρχει στην Ελλάδα και όπως γίνεται δηλαδή και σε όλες τις άλλες χώρες.